Νέο μακέλιο στην πόλη της Γάζας με περισσότερους από 100 ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από Ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον σχολείου που χρησίμευε ως καταφύγιο για εκτοπισμένους. Ο βομβαρδισμός σημειώθηκε την ώρα της πρωινής προσευχής, κάτι που σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές εξηγεί και το μεγάλο αριθμό των νεκρών. Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η επίθεση αφορούσε κέντρο διοίκησης της Χαμάς δίπλα σε Τέμενος και πως επρόκειτο για βομβαρδισμό ακριβίας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι. Παράλληλα, στη Χαν Γιουνίς στο Νότο, ο Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον 21 άτομα, λίγο μετά την επίγουσα εντολή εκένωσης που εξέδωσαν οι Ισραηλινές αρχές για την περιοχή στην οποία θεωρούν πως κρύβεται ο νέος πολιτικός ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Η επίθεση σημειώνεται ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξανακάτσει από τις 15 Αυγούστου στο τραπέζι των έμεσων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων που κρατάει Χαμάς. Όμως την ίδια ώρα τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή ηχούν ακόμη πιο δυνατά. Το Ιράν έχει εξαγγείλει αντίπεινα για τη δολοφονία του πρώην ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη στις 31 Ιουλίου. Με τον υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας να λέει προημερών στο γαλλικό πρακτορείο πως το Ισραήλ θα πληρώσει ακριβά το στρατηγικό του λάθος να δολοφονήσει τον πολιτικό ηγέτη του Παλαιστινιακού κινήματος. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί το Ιράν με σημαντικές συνέπειες αν επιτεθεί στο Ισραήλ και παράλληλα φέρνει μαχητικά αεροσκάφη F-22 στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή.